ώστε από την πλευρά του δικαιοσύνης να εισάγεται ως πρώτο νομοθέτημα, οφείλεται στο γεγονός ότι οι προβληματικές καταστάσεις εντός των φυλακών αφορούν δυστυχώς και θέματα απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης. Θα ήθελα να τεκμηριώσω αυτή την παρατήρησή μου, μνημονεύοντας έκθεση της Επιτροπής κατά των Βασανιστήριων για την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές, είναι CPT, CPT, πολύ γνωστή, μας επισκέπτεται την εβδομάδα μετά το Πάσχα για να κάνει νέα έκθεση για τις ελληνικές φυλακές, τη στιγμή που η μέχρι σήμερα έκθεσή της και γνώμη της είναι πάρα πολύ επιβαρυντική για τη χώρα μας. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή είμαι σε θέση να σας βεβαιώσω ότι υπάρχουν προβληματικές καταστάσεις τις οποίες θα αντικρίσει στις φυλακές. Η έκθεση αυτή, όπως είναι γνωστό, όταν διαπιστώνει ότι μετά από η Επιτροπή δηλαδή κατά των Βασανιστήριων, όταν διαπιστώνει ότι μετά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις ένα κράτος δεν συνεργάζεται, τότε προβαίνει σε δημόσια δήλωση για το κράτος αυτό. Η χρήση αυτού του μέσου είναι τόσο σπάνια μέχρι σήμερα, ώστε έχει πραγματοποιηθεί μόνο σε 6 περιπτώσεις από την ίδρυση της αρχής αυτής από το 1989. Οι παρατηρήσεις, οι δηλώσεις αφορούν 2 φορές την Τουρκία, 3 φορές τη Ρωσία για την κατάσταση στην Τσετσενία και μία ήδη κατά της Ελλάδας το 2011 για επίσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί το 2008-2009, όπου βέβαια είχε παρατηρηθεί, είχε γίνει ειδική αναφορά στον υπερπληθυσμό των φυλακών, στην έλλειψη ιατρικής φροντίδας, την έλλειψη προσωπικού και τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Και βεβαίως με ειδική μνήμα και στην βία κατά των κρατουμένων, τη βία μεταξύ κρατουμένων, η οποία είναι ένα φαινόμενο το οποίο παράγεται όταν συντρέχουν οι προηγούμενες συνθήκες σε οποίες παρατηρεί η Επιτροπή. Επίσης, σημειώνονται τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί και η προηγούμενη της κράτησης φυλακές, κράτησης αστυνομικά τμήματα, και σημειώνεται ότι δεν αρκεί για την επίλυση του προβλήματος η δημιουργία νέων φυλακών, αλλά απαιτείται να υπάρξουν νομοθετικές πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων και για τον περιορισμό του αριθμού όσων φυλακίζονται ή του χρόνου φυλάκισης. Πρέπει να πω ότι η έκθεση του διεθνούς αυτού οργάνου, το οποίο φέρνει τη χώρα μας εξαιρετικά δύσκολη θέση, συνοδεύεται και από την εικόνα που προκύπτει από τις καταδίκες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές. Από το έτος 2011 μέχρι σήμερα είχαμε 13 καταδίκες της χώρας μας για παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, δηλαδή για το άρθρο το οποίο αναφέρεται είτε σε βασανισμούς, είτε σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, για συνθήκες που αφορούν τις ελληνικές φυλακές. Πρέπει να σας πω όμως και ένα νούμερο το οποίο είναι πολύ πιο εντυπωσιακό και πολύ πιο βαρύ. Πέρα από τις 13 καταδίκες μας από το 2009, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω από προφορική ενημέρωση και να μένω και σχετικό έγγραφο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκκρεμούν 191 υποθέσεις που αναφέρονται σε συνθήκες στις ελληνικές φυλακές. Έχω επίσης δε την γνωστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι λόγω του παρελθόντος της χώρας μας, η οποία τίνει να γίνει χειρότερη στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο θέμα, οι υποθέσεις αυτές θα εξεταστούν κατά προτεραιότητα. Το ποσό των χρημάτων τα οποία πληρώσαμε προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τις 13 αυτές υποθέσεις ανέρχεται σε 1,5 εκατομμύρια ευρώ, σύν τους τόκους. Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε πόσα εκατομμύρια ευρώ, να υποθέσουμε πόσα εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για καταδίκες της, για τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν και ενδεχομένως θα φτάσουν, κάποιες από αυτές πιθανώς θα φτάσουν σε
κατά δίκη. Βεβαίως, το πρωτεύον για τη χώρα μας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι τα εκατομμύρια, τα πολλά, τα οποία θα πληρώσουμε για καταδίκες. Το πρωτεύον είναι η ουσία, οι συνθήκες στις ελληνικές φυλακές, οι οποίες είναι πραγματικά δραματικές. Επίσης, θα ήθελα να μνημονεύσω και μια ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει καταλήξει στις ίδιες παρατηρήσεις με τα διεθνή όργανα, που είναι ο συνήγορος του πολίτη, που έχει κάνει μια, έχει κατ' επανάληψη κάνει εκθέσεις στις ελληνικές φυλακές, αλλά και τελευταίες του εκθέσεις διεκτραγωδούν τις καταστάσεις εντός των ελληνικών φυλακών. Προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση, στην πρόταση μεταρρύθμισης στο σχέδιο νόμου, ώστε να ενσωματώνονται σε αυτή την πρότασή μας δύο ειδικότερες κατευθύνσεις. Η μία είναι η βελτίωση των όρων κράτησης και η άλλη είναι η αποσυμφόρηση. Η βελτίωση των όρων της κράτησης υπηρετείται από την μεταβολή του καθεστώτος, του τύπου των σοφροστικών καταστημάτων, μεταβολή η οποία θα υπηρετεί εξίσου την ασφάλεια και τον ανθρωπισμό, καθώς και από διατάξεις που αφορούν την, ιδιαίτερα την κράτηση εντελίκων, ενώ οι απολύσεις υπηρετούνται όχι μόνο από μεταβατική διάταξη, όπως αυτές οι οποίες προϋπήρχαν σε πάρα πολλά άλλα πρόσφατα νομοθετήματα, αλλά και από ρυθμίσεις πάγιες, τις οποίες θεωρούμε σωστό να ισχύουν για όλους τους κρατούμενους. Αυτές οι δύο κατευθύνσεις συνεπάγονται πάντοτε με ισόρροπη προσοχή στους όρους της ασφάλειας, της αποφυγής της υποτροπής, της αποφυγής της επικινδυνότητας εντός ή εκτός των φυλακών. Γι' αυτό και κάποιες ρυθμίσεις είναι ρυθμίσεις κατασταλτικές, ενώ και άλλες που εμφανίζονται να έχουν ως αφετηρία μόνο ζητήματα ανθρωπιστικά, στην πραγματικότητα υπηρετούν κατεξοχήν και την ασφάλεια, και αναφέρομαι εδώ την αλλαγή για τα σοφροστικά καταστήματα τρίτου τύπου, που νομίζω θα οδηγήσει σε ένα καθεστώς μεγαλύτερης ασφάλειας από αυτό το οποίο ίσχυε προηγουμένως. Τέλος, θα ήθελα να πω το εξής. Όποτε και αν γίνεται μία μεταρρύθμιση η οποία έχει μέσα στο περιεχόμενό της, εντός του περιεχομένου της, αποποινικοποίησης, ελαφρύνσεις ποινών ή ελαφρύνσεις ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν την έκθεση της ποινής, κάποιοι θα ωφελούνται. Ο λόγος είναι ότι είτε είναι διαδικαστικές ρυθμίσεις, εφαρμόζονται άμεσα, εάν είναι ρυθμίσεις ουσιαστικού δικαίου, κατά τις πάγιες ρυθμίσεις του ποινικού κώδικα, εφαρμόζονται ακόμη και αναδραμικά σε υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν. Πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι, όταν υπάρχει ελαφρωτική ρύθμιση, οι οποίοι θα απελευθερωθούν, θα βρεθούν με ελαφρότερη ποινή και θα ωφεληθούν. Εάν θα θέλαμε να μην υπάρχουν ποτέ ωφελούμενοι από τις ρυθμίσεις τις οποίες εισάγει η ελληνική πολιτεία, θα έπρεπε ποτέ οι μεταρρυθμίσεις να μην έχουν κατεύθυνση ελαφρυντική ή κατεύθυνση αποποινικοποίησης. Όλοι μας είμαστε μάρτυρες από το παρελθόν ρυθμίσεων οι οποίες είχαν ένα στόχο και ρεαλιστικό, αλλά θα έλεγα και υπηρετικό της βασικής αποστολής του ποινικού δικαίου, αλλά οι οποίες είχαν ως περιεχόμενο κάποιοι κατηγορούμενοι ή κρατούμενοι να ωφεληθούν, και είχαμε ακούσει αρκετές κατηγορίες για όσους υπουργούς που εισηγήθηκαν, βουλευτές που ψήφισαν, συνέβαλαν στη θέσπιση αυτών των ρυθμίσεων. Θέλω να θυμίσω, επειδή είχα μία σχέση τότε με την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, ότι το 1996 έγινε ένας νόμος, 2408 αν θυμάμαι καλά, ο οποίος θέσπισε πιο συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την τροπή κάποιων πλημελημάτων σε κακουργήματα, σε πολύ μεγάλο αριθμό διατάξεων. Έτσι κάποια κακουργήματα βρέθηκαν πλέον να είναι πλημελήματα, λόγω παραγραφής συντομότερης, εξαρτώμενης από το χαρακτήρα του εγκλήματος ως πλημελήματος, κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν να απαλλάσσονται, και είχε γίνει μια συζήτηση περί φωτογραφικών ρυθμίσεων, η οποία συνεχίστηκε για εκείνο τον νόμο μέχρι το 2010. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι μας την ευθύνη της θέσπισης ρυθμίσεων τις οποίες θεωρούμε σωστές, έστω και αν άμεσα
ή αναδρομικά θα ακολουθούν και κάποιοι οι οποίοι μέχρι σήμερα ήδη έχουν εμπλακεί στην ποινική δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο του νομοθετήματος, θα αναφερθώ φυσικά επί της αρχής γίνεται συζήτηση μόνο σε γενικές αρχές που δείχνουν πώς αναλύεται η βασική κατεύθυνση, ο βασικός προσανατολισμός. Χρειάζεται οπωσδήποτε για να έχουμε σε όλες τις ελληνικές φυλακές συνθήκες περισσότερο ανθρώπινες αλλά και περισσότερο ασφαλείς, να έχουμε μία κατάργηση των καταστημάτων κράτησης τρίτου τύπου, διότι η κατάργηση αυτή επιτρέπει να έχουμε ένα διάσπαρτο σύστημα ασφάλειας και μία αυξημένη δυνατότητα ανθρωπισμού, το οποίο καθιστά περισσότερο αποτελεσματική τόσο την φύλαξη όσο και τις συνθήκες διαβίωσης μέσα στη φυλακή. Τροποποιήσεις εντός του ποινικού κώδικα διασφαλίζουν ότι οι κατάστασεις φυλακές θα βελτιωθούν με δεδομένο το γεγονός ότι σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις θα μπορούν να υπάρξουν απολύσεις ή θα μπορεί να τρέπεται η κράτηση σε κατοίκον περιορισμό των τιμωρούμενων προσώπων. Ο πληθυσμός της φυλακής και ο συνωστισμός του, το υπερβολικό του μέγεθος, σχηματίζεται με τη συρροή πολλών παραγόντων, τους οποίους προσπαθήσαμε να δούμε αναλυτικά. Πέρα από το θέμα το οποίο ήδη έφυξα, του τύπου των φυλακών, ένα θέμα άλλο το οποίο μας οδηγεί σε συνωστισμό είναι το θέμα των φιλοξενούμενων, όπως ονομάζονται στις ελληνικές φυλακές. Είναι αλήθεια ότι στις ελληνικές φυλακές υπάρχει ένας αριθμός προσώπων ξένων οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ποινή τους, αλλά παραμένουν στις φυλακές διότι ακόμη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η απέλασή τους. Υπάρχει μια ειδική μέρημνα ώστε οι διαδικασίες της απέλασης να ξεκινούν γρήγορα και να τελειώνουν γρήγορα, ώστε να μην επιβαρύνονται οι φυλακές μας, στις οποίες υπάρχει αυτός ο συνωστισμός με ένα αριθμό ξένων οι οποίοι θα έπρεπε να βρίσκονται εκτός της φυλακής. Πρέπει να πω ότι η έξοδος από τις φυλακές των ξένων που έχουν τελειώσει την ποινή τους αποτελεί και συνταγματική επιταγή και επιταγή του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούν να τιμωρούνται, να κρατούνται με ποινή άνθρωποι που έχουν τελειώσει την ποινή τους, και ελπίζω έτσι ότι η ρύθμιση που θα αποφεύγει αυτό το φαινόμενο θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των φυλακών με έναν τρόπο ο οποίος και θεσμικά είναι σωστός και δίκαιος. Πέρα από το θέμα της απέλασης, θα μνημονεύσω βεβαίως, μνημόνευσα προηγουμένως και διατάξεις οι οποίες βοηθούν την αποτελεσματικότερη καταστολή στον χώρο των φυλακών, διότι και ρυθμίσεις που αφορούν την καταστολή υπηρετούν τις ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, οι οποίες πρέπει κατά το δυνατόν μες στη φυλακή είναι ομαλές και ειρηνικές. Αναφέρομαι σε ρύθμιση με βάση την οποία εγκλήματα που τελούνται εντός της φυλακής ή στις παρυφές της φυλακής κατά τη διάρκεια της άδειας θα τιμωρούνται σορευτικά και όχι κατά συγχώνευση όπως αυτό συμβαίνει σήμερα, με αποτέλεσμα η προληπτική και η κατασταλτική λειτουργία του ποινικού δικαίου να είναι πολύ σαφέστερη στην περίπτωση των εγκλημάτων αυτών. Στη συνέχεια περιλαμβάνει το νομοθέτημα κάποιες ρυθμίσεις για απολύσεις κρατουμένων. Δεν είναι καθόλου πρωτοφανής, διότι διατάξεις για την απόλυση των κρατουμένων περιλαμβάνει και η πάγια η ποινική μας νομοθεσία. Περιλαμβάνονται όμως και σε ορισμένες περιπτώσεις σε έκτακτες περιστάσεις, δηλαδή μεταβατικά. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως αντικείμενο, ως ιδιαίτερο στόχο στη συγκεκριμένη περίπτωση να προληφθούν επίσης και κάποιες καταστάσεις οι οποίες αφορούν αναπηρίες ή σοβαρές ασθένειες οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς στην φυλακή. Θα ήθελα εδώ να σημειώσω για σε σχέση με τις διατάξεις απόλυσης κάποιες γενικότητες.
η ρύθμιση των χρονικών ορίων της απόλυσης υπόρους, καθώς και η ρύθμιση του τρόπου εκτέλεσης των ποινών είναι, αποτελεί ένα πάγιο πεδίο του νομοθέτη. Από τη δημιουργία της ελληνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον από το 1950, ο νομοθέτης επεμβαίνει για να αναμορφώνει τις συνθήκες κράτησης μέσω του σοφροδιστικού κώδικα ιδίως και για να αμορφώνει επίσης τους όρους και τα χρονικά όρια των απολύσεων. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου πρωτοφανές, αντιθέτως γίνεται παγίος. Επιπλέον, στην περίπτωση του νομοσχεδίου το οποίο έχω την τιμή να εισηγούμε, οι περιπτώσεις που οδηγούνται σε απόλυση είναι σταθμισμένες και διαβαθμισμένες κατά κατηγορία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν έχουμε ειδικές συνθήκες κράτησης της φυλακής, ειδικά προβλήματα των κρατουμένων και η ποινή είναι φυλάκισης, δηλαδή πρόκειται για πλημέλημα, μπορεί να χωρούν άμεσα, εφόσον έχει εκτιθεί ένα μέρος. Στα κακουργήματα έχουμε ένα σημαντικό κλάσμα της ποινής που θα πρέπει να έχει εκτιθεί, όπως συμβαίνει άλλωστε και σε άλλες περιπτώσεις απόλυσης, και έχουμε και μία ρύθμιση που αφορά τους ισοβίτες, για την οποία επίσης προβλέπεται ότι εφόσον συντρέχουν άλλοι όροι, θα έχουμε απόλυση μετά την πάροδο 10 ετών. Πρέπει να πω ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις που αφορούν ιδιαίτερα ζητήματα υγείας άγονται ενώπιον δύο συμβουλίων κρίσης, δύο κρίσεων. Η πρώτη είναι η ιατρική, η οποία, αν πρόκειται για αναπηρία, θα προέρχεται από το κοινό δημόσιο όργανο εκτίμησης των αναπηριών, αλλά και επίσης προβλέπεται σε κάθε περίπτωση και η ύπαρξη συμβουλίου δικαστικού, το οποίο κρίνει κρίνει κατά πόσο θα μπορεί να πραγματοποιηθεί απόλυση. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση χρειάζεται η εκτίμηση ενός συμβουλίου που αφορά την υγεία και ενός συμβουλίου το οποίο είναι το κοινό δικαστικό συμβούλιο, κατά περίπτωση συμβούλιο πλημελίδικων ή συμβούλιο εφετών. Εκτός από τις απολύσεις, έχουμε μία αναμόρφωση στο ποινικό δίκαιο των ανηλίκων. Με εγκλεισμό πλέον θα τιμωρούνται μόνο οι εξαιρετικά βαριές περιπτώσεις, οι οποίες ταιριάζουν σε ελάχιστες περιπτώσεις. Στην νομοθεσία δημιουργείται ένα ντόμινο, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, εξαιτίας της ρύθμισης αυτής, διότι όσοι δεν θα εγκλείονται με βάση την κατεξοχήν ποινή που προβλέπει ο ποινικός μας κώδικας στο άρθρο 127, θα οδηγούνται σε άλλα ιδρύματα αγωγής των ενηλίκων, τα οποία στην πραγματικότητα ή, εν πάση περιπτώσει, και θεσμικά ως ένα βαθμό έχουν έναν όχι τόσο αυστηρό αλλά πάντως κλειστό χαρακτήρα, και εκείνοι που βρίσκονταν προηγουμένως σε αυτά, εφόσον είναι κάτω των 15 ετών, θα οδηγούνται σε άλλες μονάδες μέριμνας ανηλίκων. Η ρύθμιση, η οποία επίσης θα διευκολύνει την αποσυμφόρηση αλλά και την υγεία στον χώρο των φυλακών, είναι επίσης εκείνη η οποία προβλέπει ρυθμίσεις που διευκολύνουν την απεξάρτηση κρατουμένων οι οποίοι βρίσκονται σε ελληνικές φυλακές και είναι εξαρτημένοι. Πρέπει να πω ότι οι ρυθμίσεις αυτές στο σώμα του νομοσχεδίου φαίνονται ιδιαίτερα μακροσκελής, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Για τήρηση της νόμης διαδικασίας και διευκόλυνση βεβαίως αξιολόγησης των νέων ρυθμίσεων, ακολουθήσαμε την τακτική να παρατίθεται στο νομοσχέδιο στο σύνολο της η ρύθμιση και όχι μόνο ένα σημείο που να παραπέμπει σε ένα παλιό νομοθέτημα, ώστε να γίνεται η μεταρρύθμιση δυσανάγνωστη. Επομένως, δεν εισάγουμε σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά νέους θεσμούς, αλλά προσπαθούμε να διευκολύνουμε την εφαρμογή του νόμου 41-39, της ισχύουσας νομοθεσίας, σε ορισμένα σημεία στα οποία αυτή φαίνεται προβληματική. Υπάρχουν βέβαια μεταξύ των μέτρων τα οποία προτείνονται και κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες είναι μεταβατικές, δηλαδή αφορούν τους κρατούμενους που βρίσκονται στις φυλακές. Θα πρέπει να πω ότι εδώ ακολουθείται μια τακτική η οποία υπήρχε πάντοτε. Έχουμε κατά πανάληψη και ένα αριθμό μεταβατικών ρυθμίσεων σε ορισμένες περιπτώσεις που χρειάζεται να επέμβει ο νομοθέτης για μια
πιο λειτουργική ρύθμιση. Νομίζω ότι ανέφερα το σύνολο των ρυθμίσεων, οι οποίες συνδέονται με τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.